πάμε σε ένα θέμα. Ίσως η φωτογραφία που θα δούμε να είναι η φωτογραφία της χρονιάς. Θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως φωτογραφία της χρονιάς. Εύη. Λοιπόν, είναι από τη σελίδα Water Polo στα Χανιά. Μία μητέρα η οποία είναι και αθλήτρια. Ο λόγος βεβαίως γίνεται για την Μαρκέλα Πλούμη Κατσουλάκη, η οποία έχει πολλά χρόνια στην πλάτη της σαν αθλήτρια στο πόλο. Με το 3 μηνών μωράκι της έκανε ένα μικρό διάλειμμα για να το ταΐσει και βεβαίως αυτή η πολύ όμορφη και τρυφερή στιγμή αποτυπώθηκε στον φωτογραφικό φακό και εμείς έτσι έχουμε το συγκεκριμένο στιγμιότυπο για να το προβάλλουμε σήμερα. Μία ξεχωριστή στιγμή και νομίζω ότι δίνει και ένα πολύ δυνατό μήνυμα. Ακριβώς. Μέσα από αυτή την κίνηση. Είναι το μεγαλείο της γυναίκας, το μεγαλείο της μητέρας και το μεγαλείο και της αθλήτριας. Είδες πόσο όμορφα, Εύη. Διάφοροι ρόλοι συνδυάζονται στην ουσία. Να συνδυαστούν και πόσο δυνατή είναι η συγκεκριμένη εικόνα. Πάμε να συναντήσουμε την κυρία Μαρκέλα Πλούμη Κατσουλάκη και να την ευχαριστήσουμε θερμά. Πώς είστε, τι κάνετε? Γεια σας, καλά, μια χαρά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Από τη μία βέβαια ο ρόλος της μητέρας και από την άλλη ο ρόλος της αθλήτριας και πόσο όμορφα μέσα σε μια πλήρη αρμονία μπορείτε και τους συνδυάζετε αυτούς τους ρόλους. Ναι, είναι αλήθεια. Είναι ανυπαρκτήριση όλα που θα δει. Και ξέρετε, πετάμε από πάνω μας, αυτός είναι και ο στόχος μας, και δημοσιογραφικά μέσα από τα ρεπορτάζ που καλύπτουμε και μέσα από τους πρωταγωνιστές των ρεπορτάζ, όπως είστε και εσείς, να πετάξουμε από πάνω μας και τα όποια ταμπού ίσως κυριαρχούν σε μια σύγχρονη κατά τα άλλα κοινωνία. Ναι, η αλήθεια είναι ότι εντάξει, δεν με ενδιαφέρει ποτέ τι μπορεί να ακουστεί από τον κόσμο, είτε αρνητικό. Είναι κάτι που αισθάνομαι καλά, που με γεμίζει και δεν νομίζω ότι κάνω κάποιο κακό, ούτε στερώ κάτι από την οικογένειά μου. Τουλάχιστον από τα σχόλια έτσι που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, έχει αγκαλιαστεί αυτή η πολύ όμορφη φωτογραφία. Φαντάζομαι για σας ήταν κάτι πολύ το απλό, μάλλον να βγείτε από την πισίνα, να ταΐσετε το μωρό για να επιστρέψετε. Ναι, δεν ήταν κάτι το... ή κάτι το δύσκολο, το ακατόρθωτο. Ήταν όπως κάνω τις δουλειές μου και θα σταματήσω για να φροντίσω το μωρό μου, το ίδιο ήταν και στην πισίνα. Δεν ήταν κάτι το δύσκολο. Θέλω να μας πείτε λίγο τα σχόλια, μεταξύ άλλων βέβαια, τα οποία έχετε λάβει αυτές τις τελευταίες ώρες μετά τη δημοσιοποίηση της συγκεκριμένης φωτογραφίας. Οι περισσότεροι τι σας λένε? Πήρα πάρα πολύ όμορφα σχόλια από πολλές γυναίκες. Είδα όμως και κάποια που με στεναχωρήσανε, τύπου ότι για ποιο λόγο γίνεται όλο αυτό, ότι επειδή ταΐζω το μωρό μου. Σίγουρα δεν είναι αυτός ο λόγος. Ήταν ένα κακοπροαίρετο σχόλιο, αλλά μέσα είναι όλα στο πρόγραμμα. Θα ακουστούν και τα κακά, θα ακουστούν και τα θετικά. Δείξατε το μεγαλείο σας, η αλήθεια είναι, και στείλατε ένα πολύ δυνατό μήνυμα. Και πέρα από τη χαρά που σας φιλοξενούμε σήμερα, είναι και μία τιμή για όλη την ομάδα της εκπομπής που φιλοξενούμε αυτούς τους ανθρώπους. Ανθρώπους με μία ισχυρή προσωπικότητα που δεν μένουν στον εύκολο δρόμο, αλλά θέλουν να στείλουν και πολλά μηνύματα. Ναι. Ένα βασικό μήνυμα, αν θέλετε, μέσα από κάποιες λέξεις, από λίγες λέξεις, το οποίο θέλετε να στείλετε μέσα από αυτή την ξεχωριστή εικόνα μιας μητέρας με το παιδάκι της. Ποιο είναι? Ότι αν υπάρχει θέληση και αγάπη, γίνονται όλα. Στα πλαίσια προπόνησης ή αγώνα, το συγκεκριμένο περιστατικό. Το συγκεκριμένο περιστατικό που έγινε ήταν σε φιλικό αγώνα. Σε φιλικό αγώνα, οπότε... Οπότε και η δύναμη που πήρατε μετά για να συνεχίσετε και να μπείτε στην πισίνα, νομίζω ήταν ιδιαίτερα ισχυρή. Είχατε ένα βαντάζ σε σχέση με τους υπόλοιπους. Ναι. Είχα και το μεγαλύτερο μου παιδί δίπλα και κολυμπούσε και όλο αυτό μου δίνει πολύ θετική ενέργεια. Μάλιστα. Ευχόμαστε τα καλύτερα, να συνεχίσετε με τον ίδιο ζήλο, να αγαπάτε τα παιδάκια σας, πολλά τα μηνύματα, ισχυροί συμβολισμοί και εδώ είμαστε, την υγειά μας να έχουμε να τα ξαναπούμε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε. Δική μας η χαρά.